Πρόεδρε, έχουμε ακόμα δύο θέματα. Τρέχει ο χρόνος, αλλά δεν πειράζει. Ας φάμε λίγο παραπάνω χρόνο. Πριν τελειώσουμε, να θυμηθώ να σας θέσω δύο ακόμα θέματα. Καταρχήν, τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη. Ναι. Τι έχουμε εκεί, πού πάμε, τι γίνεται. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας ακούσατε, δεν εφαρμόσατε αυτό που σας είπαμε και αναγκάζεται τώρα να φέρετε πρόσθετη διάταξη. Τι συμβαίνει, κύριε Πρόεδρε? Σήμερα θωρακίζουμε περαιτέρω. Ναι. Εκείνο το νομικό πλαίσιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο τμήμα του Αρείου Πάγου, να το πω με απλά λόγια, να μην εγκρίνει την κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη. Και γιατί αναφέρομαι στο κόμμα Κασιδιάρη? Διότι πρέπει να εντοπίσουμε ποιος είναι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος αυτού και όχι αυτός ο οποίος θα βγει μπροστά να παίξει το ρόλο αυτό. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει, θωρακίζεται ακόμα περισσότερο. Η απόφαση λαμβάνεται από όλο το τμήμα και όχι από μια υποσύνθεση του τμήματος και μου φαίνεται αυτό απολύτως λογικό. Αυτοί που γκρινιάζουν να έρθουν να στηρίξουν τη σχετική τροπολογία στη Βουλή, τουλάχιστον σε αυτό να μπορέσουμε να ομονοήσουμε, και από εκεί και πέρα η αρμοδιότητα περνάει στα χέρια της δικαιοσύνης. Θεωρώ όμως ότι πια ο νόμος περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια αυτό το οποίο κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει και την απόφαση την οποία πρέπει να πάρει τελικά το δικαστήριο. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα των Ντεμπών είναι το πιο στενάχωρο, το πιο, δηλαδή έξω από κάθε τι. Όταν πήγατε στη Λάρισα, τι σας είπε ο κόσμος? Ποτέ ξανά? Όχι, δεν μου είπανε ποτέ ξανά. Δεν ήταν το πρώτο πάνω του. Το γιατί ήταν. Το γιατί. Ναι. Εκεί λοιπόν, τι απαντάτε, πού πάνε οι έρευνες, πού είμαστε αυτή την ώρα και εάν οι έρευνες αυτές, όσο κόστος κι αν έχουν, είτε πολιτικό είτε οτιδήποτε άλλο, θα φτάσουν μέχρι εκεί που πρέπει να φτάσουν. Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Θα μάθουμε την αλήθεια, ναι, και δεν θα υπάρχει καμία απόλυτη συγκάλυψη. Δίνετε το λόγο σας σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι προσωπική μου δέσμευση. Ναι. Αλλά την αλήθεια δεν θα τη μάθουμε μόνο μέσα από διοικητικά πορίσματα. Αλλά την αλήθεια θα τη μάθουμε από τη δικαιοσύνη. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και βλέπω την ταχύτητα και την υπευθυνότητα με την οποία κινείται η δικαιοσύνη σε αυτήν την περίπτωση. Και νομίζω ότι γρήγορα, εκτιμώ από αυτά τα οποία διαβάζω, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο της δικαιοσύνης, ότι θα έχουμε εξελίξεις. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη η μέρα ήταν η πιο δύσκολη μέρα της θητείας μου και μία από τις πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου. Ναι. Ήταν τραγικό αυτό το οποίο αντικρίσαμε όλοι όσοι βρεθήκαμε στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος. Ήταν μια γροθιά στο στομάχι για εμένα, για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Αισθάνθηκα υποχρέωσή μου, όχι απλά να ζητήσω συγγνώμη, αλλά να λάβω την ευθύνη που μου αναλογεί για το γεγονός ότι ένα σύστημα τηλεδιοίκησης, το οποίο έπρεπε να ήταν έτοιμο επί των ημερών μας, δεν ήταν. Δεν θα ασχοληθώ με το αν έπρεπε να το είχαν ετοιμάσει προηγούμενοι. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι το σύστημα αυτό δεν το υλοποιήσαμε πλήρως, παρότι υπήρχε τοπική τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Δεν το υλοποιήσαμε πλήρως. Δεν μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι να εξασφαλίσω ότι η σύμβαση αυτή θα ολοκληρωθεί, ότι τα τρένα θα ξαναλειτουργήσουν με απόλυτη ασφάλεια, ήδη αρχίζουν και λειτουργούν, ότι θα κερδίσουμε βήμα-βήμα ξανά την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού στους ελληνικούς σιδηρόδρομους και ότι βέβαια αυτό το οποίο έγινε θα είναι μια αφορμή να συγκρουστούμε ακόμα πιο τολμηρά με όλες εκείνες τις αιστείες αναχρονισμού και οχαδερφισμού που εξακολουθούν να υπάρχουν στο δημόσιο. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ήμουν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, ήμουν ο πρώτος ο οποίος έδωσε αγώνα για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Το ξαναλέω λοιπόν σήμερα για να το ακούσουν όλοι. Αξιολόγηση παντού. Αξιολόγηση παντού. Όχι τιμωρητική. Όχι για να φύγει κάποιος. Αλλά για να επιβραβεύσουμε τους καλούς και να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε αυτούς οι οποίοι δεν είναι καλοί για να γίνουν καλύτεροι. Γρήγορη δικαιοσύνη στο θέμα, όχι σαν ντομάτι. Γιατί πήγε και του δημοσίου συνήγορος και λέει: Ωπ, ποιες αποζημιώσεις. Έχω εγώ δημόσιο εδώ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει. Και εκεί, μαχαίρι. Υπάρχει μια μερικές φορές αδράνεια στον τρόπο με τον οποίο το δημόσιο με κεκτημένη ταχύτητα αντιμετωπίζει αυτές τις υποθέσεις. Δεν έχει καμία ουσία αυτό και τελικά θα έλεγα ότι προσβάλλει και τη μνήμη των νεκρών και πληγώνει ακόμα περισσότερο τους συγγενείς των θυμάτων. Να το τελειώσετε αυτό, να αποδοθούν οι ευθύνες.